Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα haul. Έχει εκπτώσεις, οπότε είπα να υποφεληθώ τη στιγμή αυτή και να αγοράσω τα χειμωνιάτικα της Αναστασίας. Ξέρω θα μου πείτε, βρε Νάνση, χειμωνιάτικο haul με στην Τάλα καλοκαίρι. Να σας πω λοιπόν ότι έξω έχει 25 βαθμούς, είναι οι μέρες που βρέχει καταρακτοδός, γι' αυτό και οι αυξομοιώσεις στο φως, ζητώ συγγνώμη, αλλά είναι η ιδανική μέρα για να γυρίσω βίντεο και πόσο μάλλον να σας δείξω χειμωνιάτικα. Πήρα λοιπόν ορισμένα κομμάτια που ξέρω ότι σίγουρα θα τα φορέσει και ότι δεν τα έχουμε από την προηγούμενη χρονιά καθώς έχει ψηλώσει και έχει μεγαλώσει και αν κάτι χρειαστούμε στο μέλλον θα το πάρουμε όταν θα ξεκινήσει χρονιά. Πάμε λοιπόν να σας τα δείξω. Τα ψώνια μας τα κάναμε αυτή τη στιγμή από τα H&M. Είχε κάποια περίοδο πριν κάποιες μέρες μείον 50%, τώρα έχει βάλει και μείον 70%, οπότε αν θέλετε κι εσείς να προλάβετε τις εκπτώσεις, νομίζω είναι μέχρι τέλος Αυγούστου. Διορθώστε με αν κάνω λάθος, δεν είμαι σίγουρη. Θα σας δείξω αρχικά δύο κομμάτια τα οποία είναι καλοκαιρινά, γιατί, βρήκα τη στιγμή και τις τα πήρα. Πήρα παιδιλάκια, γιατί μεγαλώνει το πόδι τη συνέχεια, οπότε θα χρειαστεί σίγουρα άλλο ένα ζευγάρι. Είναι ροζ χρυσό, έχει μπες πάτο. Αυτά τα πέδιλα μας βολεύουν πάρα πολύ, τις τα παίρνω κάθε χρόνο, είναι απίστευτα μαλακά και δεν τη χτυπάνε. Και έχει εδώ πέρα μια λεπτομέρεια πάρα πολύ ωραία με μια πεταλουδίτσα. Πάρα πολύ ωραίο σχέδιο. Εγώ της το πήρα νούμερο 31 γιατί φοράει 30, οπότε της το πήρα ένα μεγαλύτερο γιατί, φοράμε πέδιλα μέχρι και Σεπτέμβρη, παιδιά. Έχουμε καλοκαίρι πολύ καιρό, άρα θα τις κάνουμε μετά από κανένα 15ήμερο, 20ήμερο που θα έχει μεγαλώσει και λίγο το ποδαράκι της. Και αυτά είχαν 7 ευρώ. Πήρα αυτό εδώ το φορεματάκι, είναι από τα απλά, τα υφασμάτινα του H&M και είχε 3 ευρώ μόνο, έχει ένα πάρα πολύ ωραίο print, είναι μπλε σκούρο και έχει ωραία τριανταφυλάκια, κόκκινα, ροζ και πεταλουδίτσες, πάρα πολύ ωραία και αυτά μας βολεύουν απίστευτα πολύ όλο το καλοκαίρι γιατί είναι δροσερά, είναι ελαφριά και μας βγάζουν ασπροπρόσωπους κάθε φορά που το φοράει, από το πρωί μέχρι το απόγευμα και είναι φανταστικό. Μετά είχε 2 μακριμάνικα μπλουζάκια στα 7 ευρώ. Τις πήρα αυτό εδώ το λευκό με τη ροζ λεπτομέρεια εδώ στο λαιμό. Είναι απλά μακό και λευκό. Θα χρειαστεί σίγουρα για καμιά παρέλαση, για καμιά γιορτή που ντύνονται έτσι άσπρο μπλε, οπότε σίγουρα θα χρειαστεί. Και είχε και αυτό εδώ που γράφει Hey, είναι ένα ροζ μπλουζάκι. Πάλι έτσι μακό, λεπτό, δεν φοράμε πολύ βαριά ρούχα, μου είχε μοιάσει αυτό το παιδί, ζεσθενόμαστε. Και έχει πάρα πολύ ωραίο print επάνω, μου θυμίζει αυτά τα pop art. Και μου άρεσε πάρα πολύ, με κολανάκια δηλαδή και τζινάκια, θα είναι τέλειο. Μετά είχε τα 2 κολάν 6 ευρώ, ήταν σετάκι, πήραμε ένα μπλε σκούρο και ένα ροζ απαλό. Της είναι λίγο φαρδιά στη μεσούλα της Αναστασίας, γενικά είναι ψηλή και αδύνατη και το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε συνέχεια είναι η μέση. Δηλαδή της τα πιάνω εγώ, της τα ράβω λίγο για να μπορέσει να τις κάνει, γιατί επειδή είναι πολύ ψηλή, δηλαδή στα πόδια της είναι εντάξει, η μεσούλα πάντα της είναι φαρδιά. Άρα δεν πειράζει, τι να κάνουμε. Γενικά στα παντελόνια του H&M έχει και αυτό εδώ το κολπάκι με το λαστιχάκι και το κουμπάκι που το τραβάς και σφίγγει, βολεύει. Αλλά στα κολάν δυστυχώς δεν γίνεται αυτό. Δεν πειράζει, πιάνουμε τη ραφτική. Μετά είχε τα 3 μπλουζάκια, τα μακριμάνικα, τα μακό, 7 ευρώ. Αυτά διάλεγε στα χρώματα, οπότε έχει άλλο ένα άσπρο, απλό, έχει ένα ροζ, μονόχρωμα εντελώς και ένα αυτό το οποίο εντάξει δεν ξέρω, το λάτρεψα αυτό το ριγέ ροζ λευκό, μου άρεσε πάρα πολύ, δηλαδή σκεφτείτε το με μπλε κολάν, με τζιν, φοβερό, δεν ξέρω, μου άρεσε πάρα πολύ αυτό. Είχε επίσης ένα κολανάκι, αυτό το είχε 4 ευρώ, το οποίο είναι μαύρο με, ξέρω να το βλέπετε, έχει και κάτι κυκλάκια και κάτι καρδούλες ροζ, πάρα πολύ ωραίο, είναι από τα χοντρά κολάν
που έχουν τα H&M. Όσες ψωνίζετε από εκεί θα καταλάβετε, είναι αυτό με την επένδυση από μέσα. Οπότε θα μας βολέψει πάρα πάρα πολύ για το χειμώνα. Και αυτό εδώ το φωτεράκι το είχε 4 ευρώ. Έχει πάνω μικρά πουά, στρογγυλά και καρδούλες. Είναι μπλε σκούρο και τα στοιχεία πάνω είναι λευκά. Ένα πολύ ωραίο απλό φουτεράκι, φαρδί, για να το φοράει πάνω από τα κολάν της. Πάρα πάρα πολύ ωραίο. Και τελευταίο κομμάτι είναι αυτό εδώ το φόρεμα. Το είχε 7 ευρώ. Έχει αυτό το print, το animal print, αλλά είναι με ροζ, μαύρο και γκρι το φορεματάκι. Έχει εδώ πίσω και στα μανικάκια, εδώ και εδώ μπροστά, αυτό εδώ το βολανάκι που το κάνει έτσι πολύ cute. Και νομίζω θα τη βολέψει πάρα πολύ με χοντρό καλτσόν το χειμώνα και τα λοιπά, για το σχολείο της θα είναι τέλειο. Εγώ της τα πήρα το νούμερο 6-8, δηλαδή το 1-22-1-28. Γενικά τα νούμερα του H&M μας βολεύουν γιατί είναι διπλά, οπότε ταιριάζει σε όλους τους σωματότυπους των παιδιών. Και εμείς επειδή είμαστε πολύ ψηλοί, αναγκαστικά παίρνουμε το νούμερο αυτό. Στα κολάν λίγο έχουμε το πρόβλημα με τη μεσούλα, αλλά εντάξει, okay, κάθε μαμά θα βρει τη λύση. Και πήρα κάτι και για μένα. Βέβαια αυτό το είχα πάρει πριν τις εκτός, αλλά σας το δείξω γιατί είναι από την ίδια εταιρεία, τα H&M. Είναι αυτό εδώ το φαρδουλό φόρεμα, το οποίο το πήρα για τη θάλασσα εγώ. Λογικά μπορεί να το έχει και σε έκπτωση τώρα, εγώ το είχα πάρει 15 ευρώ. Αλλά ψάξτε το γιατί είναι απίστευτα τέλειο, πολύ δροσερό γιατί είναι βαμβακερό. Και είναι πολύ πολύ φαρδί, δηλαδή εγώ το πήρα στο νούμερό μου και είναι τεράστιο. Οπότε πάρτε το ένα νούμερο μικρότερο αν το θέλετε. Είναι μαύρο, έχει ένα print πάνω. Όπως βλέπετε έτσι ένα σχεδιάκι, αλλά είναι φανταστικό για την παραλία, πραγματικά είναι τέλειο. Αυτό λοιπόν ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε, αν ναι κάντε ένα like, εγγραφή στο κανάλι μας και πατήστε και το καμπανάκι να σας έρχεται ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβάζουμε κάτι καινούριο και γράψτε μου κάτω στα σχόλια, ψωνίσατε εσείς τώρα τις εκτόσεις, τι πήρατε, κάτι καλό, να ψάξουμε να το βρούμε κι εμείς, κάτι έτσι που αγοράσατε και είπατε είναι τέλειο. Περιμένω τα σχόλιά σας, θα τα πούμε την επόμενη φορά, γιόλο.